το πρέπει. Δώσε πόνο. Τι να μας παίξεις? Κάτι σε solo video. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πάρει τα πλοία σήμερα και τα ταξίδια. Θα βρεθούμε στην Κεφαλονιά και θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γάτα, ο οποίος είναι μηχανικός σε πλοία και την περίοδο της καραντίνας, που μέσα στα πλοία απομονώνονταν και οι άνθρωποι είχαν μεγάλη πίεση, άρχισε να φτιάχνει σβούρες. Τώρα έχει βρεθεί στην Κεφαλονιά με μία παρέα. Εκεί θα μας πει ποια είναι η παρέα του. Κύριε Γάτα, καλή σας μέρα. Να ζητήσω συγγνώμη που έχουμε ελάχιστο χρόνο. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Είμαι στην Κεφαλονιά. Είμαι με τον κύριο Κώστα Νίκα Δευτερέο και τον Σάκη Αλίτσιο. Είναι οι διοργανωτές της Πανελλήνιας Συνάντησης Ξυλοτρονοδόρων για δεύτερη φορά. Είχε γίνει και πέρσι. Τέλος πάντων, στο θέμα που λέτε, εγώ ήμουν στην Κίνα πέρσι. Ήθελα να γυρίσω, δεν μπορούσα όμως λόγω του COVID. Υπήρχαν κάποιες. Κάποια μεγάλα εμπόδια στα αεροδρόμια κτλ. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να επεκτείνω τη σύμβασή μου. Το κάθε πλοίο έχει μηχανολογικό τόρνο. Ξεκίνησα εγώ να φτιάχνω μπεγλέρια για προπόνηση και για να αποβάλω το στρες. Μιλούσα με τον πατέρα μου στο Messenger και μου λέει: υπάρχει, λέει, σε προσφορά ένα μηχάνημα, μου λέει, ξυλότορνος. Του λέω: εντάξει, ξέρω τι είναι αυτό, δεν ήξερα καν τι είναι. Μου λέει: θα το πάρω, δεν με νοιάζει. Του λέω: μην το πάρει, θα πάει άχρηστο κτλ. Τέλος πάντων, το πήρε. Γύρισα εγώ κάποια στιγμή, ναι. Ασχολήθηκα, το βάλα πάνω. Είχα δει και κάτι βιντεάκια εδώ και από τα παιδιά δηλαδή, που ασχολούνται πολύ. Έχω κανάλια στο YouTube, στο Instagram και παντού. Έφτιαξα μια σβουρίτσα, δηλαδή τη θεώρησα το πιο απλό σχήμα, και έτσι ξεκίνησα να το ψάχνω λίγο παραπάνω. Κάνα τρίμηνο ασχολούμαι και απλά έτυχε η συνάντηση, τώρα ήρθα να του γνωρίσω. Ταξίδι ξανά έκανες ή τώρα είσαι όλο αυτόν τον καιρό στη στεριά? Όχι, είχα γυρίσει, μετά ήμουν φαντάρος στο πολεμικό ναυτικό, έκανα τη θητεία μου δηλαδή παράλληλα. Οπότε είχα λίγο χρόνο να πάρω πληροφορίες παραπάνω για αυτό το πράγμα, να ψάξω εργαλεία. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, γιατί... να σου πω ότι η Κεφαλονιά είναι το αγαπημένο μου νησί. Εδώ και 19 χρόνια κάθε καλοκαίρι είμαι εκεί, είναι πανέμορφα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν, πώς το είπατε τώρα, τορναδόρων, σεμινάρια και όλα αυτά, ξυλοτορναδόρων, απίστευτο. Χρωστάω χρόνο να τα ξαναπούμε. Ζητώ συγγνώμη, η επικαιρότητα ήταν έκτακτη με τις πλημμύρες που υπάρχουν στην Εύβοια. Με χαρά να ξανασμίξουμε, αν θέλετε, και να τα ξαναπούμε. Φυσικά, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχουμε εδώ μισή κουβέντα, έλα, μισή κουβέντα και από τους Κεφαλονίτες. Ναι. Ελάτε. Για δείξτε λίγο τι φτιάχνετε. Καλημέρα. Τι κάνετε σε αυτό το σεμινάριο, δηλαδή?
Τι κάνουμε, διδάσκουμε την τέχνη του ξυλότορνου. Ο ξυλότορνος είναι παραδοσιακό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στην ξυλουργική, αλλά εμείς το έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα και το χρησιμοποιούμε δημιουργικά. Τι είναι αυτά? Είναι μερικά τα έργα που φτιάχνονται. Θα προσπαθούμε να σας δείξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον χρόνο. Αυτό είναι ένα έργο του φίλου Μπαριτών, το οποίο έχει έρθει φέτος από την Αμερική στη χώρα μας για να παρακολουθήσει το σεμινάριο και να παρακολουθήσουμε και εμείς το δικό του στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση. Επίσης, έχουμε από τον κύριο Ματίας Μπαχόβερμπιρ, ο οποίος είναι και αυτός από την Ελβετία και μας θύμισε για αυτό με την παρουσία. Τι λέτε, ρε παιδιά, πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Να σου πω. Πώς σε λένε, συγγνώμη. Κώστας Ανίκα Δευτερέως λέγομαι. Κώστα μου, ανανεώνουμε το ραντεβού. Θα ξανακάνουμε σύνδεση και με Κεφαλονιά να μας δείξετε τι ακριβώς κάνετε. Δεν είχα ιδέα, ειλικρινά στο λέω, ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ωραία, πολύ ωραία βγήκαμε. Μπράβο, μπράβο. Το χρωστάς στο Στέλιο, φαντάζομαι, που βγήκες μια φορά καλώς. Έχετε κλείσει τελώς το διάδρομο. Να δω. Τιμωρία. Έλα, που θα κοιμάσαι, να μην φαίνεσαι τουλάχιστον στην κάμερα. Τελευταίο θα είναι τιμωρία. Μαρία. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν θα κάτσει το παιδί μου. Άσε ρε φίλε, μια τρύπα πήγες να κάνεις και βγήκες στην γειτόνισσα, άστο. Θες να φτιάξεις και εργαλείο? Πάει η πολυκατοικία. Τι τραβάς φωτογραφία, μόλις το βγάλει βάλ' το στην τσέπη και τελείωσε. Ναι ρε, σιγά. Βαλιζούν. Αυτή η ταμπέλα μετά από μια δεκαετία θα είναι χρυσάφι. Πού άλλο είναι, Νίκο? Εμείς θα τα λέμε αυτά. Τι εξωτερικό είναι? Let's finish before it starts to rain. Oh, too late. I'll give this one to circulate and to have a look at the piece, because I want you to know why I color. So have a look at this. So not so much where the crack is, but on the opposite side, you can see the reason for the coloring. So what I always request a sealer. Μπορείς να τελειώσεις με κερί, αλλά το κερί χρειάζεται πάντα ένα σφραγιστικό πριν, να έχουμε σταρός. Probably the best thing to start is to let me tell you that normally to make this, I do a 5-day class. So to get all of that into 2 hours is not possible. So we're going to focus on turning this part, and if we can get any more done, then we'll work on that as well. Δεν θα πάρουμε, μας είναι κυρία Σέμας. Να φαίνεται το... Ο Βαγγέλης ο μεγαλύτερος ήρωας, παιδιά. Ναι, ναι, παιδιά. Ήταν ο υπέρχημος για τα πάντα. Κάτσε εκεί να παίξω και εγώ φωτογραφία. Έχει έρθει από τη Δευτέρα. Και να φύγει το λάδι. Έλα, πάμε, χαμόγελα. Βγάλε το σύρι, πρέπει να βγάλει τη Μαρία. Λοιπόν, κλείσε μάτια. Πρόσεχε πέρυσι, δεν ήταν εδώ. Τρεβάω αυτό, μην τρεβάω το δικό σου τρεβάω αυτό. Λόγο. Πέρασα και φέτος. Στην πάση. Σποριακά, τα κατάφερα. Κινηματογραφιστής, εξωτερικό της Αμερικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το παίρνω εδώ για να βλέπουν όλοι, γιατί εσείς έχετε αδιαφάνεια με τις πλάτες από πίσω. Εγώ το φοράω. Κουπόνι Κορδέλας Γιούνικας. Εγώ θα έχω δύο στο λεσβικό έξω. Εγώ θέλω να το ανοίξεις. Ναι, ανοίξε το. Είναι αβέβαιος. Το πάω απευθείας έξω. Όχι. Όχι. Τι τα δώρα. Εγώ ξέρω τι είναι. Είναι κάτι διαφορετικό μας. Είναι αυτά που καθαρίσαμε πριν από λίγο. Το χώρο. Έλα, προχώρα. Δώσατε τα καλά στις διακοπές. Είναι σημαίνω το σύστημα. Κάτι δεν ανοίξε εδώ να δούμε. Έχει πιο πολλά. Ανίκα, δεν το περίμενα από σένα αυτό. Ωραία, παιδιά.
Καταλαβαίνω. Επειδή έχουν κανάλια στο YouTube, κάποιοι παίρνουν άλλα πράγματα από τους χορηγούς. Γι' αυτό είναι αυτό. Να βλέπουμε σε παρακαλώ. Αυτό είναι το μπουκαλάκι που έπινε ο Θάνος Ελλάδος. Αυτό είναι το οξυζέ όταν κοπήκαμε. Τα σκουπίδια δεν σου είναι μέσα. Το περίμενα. Μην τα πετάξεις όλα, δεν είναι σκουπίδια. Έχετε πράγματα κανονικά μας. Έχει και το κουτάκι, άνοιξε το κουτάκι να το δείξει τον κόσμο. Ποιο το κουτάκι, το κόλλα. Μόνο αυτό είναι έτσι. Μόνο αυτό έχω εγώ. Μόνο αυτό είναι λίγο σημαντικό. Το φίδι πότε πετάγεται. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά θα σας δείξω αυτό. Με κάνει πάρα πολύ συγκινημένο. Είναι υπέροχο, θα το βάλω σε σημείο να φαίνεται. Κύριε Παναγιώτη. Εγώ έχει αλυφή μέσα. Να παραμείνει. Έχει αλυφή. Μπορείς να κρυφτεί πετάξεις, έχει Γιώργος αλυφή. Καλογερόπουλος, μπορείς να βάλεις υπογραφές μες στο κουτάκι και να φαίνονται. Αυτό θα κάνω. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν μ' ακούει η Αγία Παρασκευή. Βρισκόμαστε εδώ σε απευθεία σύνδεση. Διαφημίσεις. Ρε, δεν καμπηθείτε. Βρισκόμαστε σε απευθεία σύνδεση από το χωριό Καραγόμηλο, εδώ πέρα στην Κεφαλονιά. Έχουμε εδώ πέρα τους διασημότερους wood turners του κόσμου, τον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο και τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Από την Αγία Παρασκευή ήρθαμε για προσκύνημα. Βαλάτε, τροφότο. Βαλάτε. Βασικά ένα ποίημα. Τι ζυγαρμένο. Είναι ποίηση σε ελεύθερη απόδοση μουσική. Σε τσιμισκή με κίνηση με βρήκε το κακό. Είχα ζερβά μου γιοταχή, δεξιά μου αστικό. Μπροστά φανάρι κόκκινο και πίσω φορτηγό. Δες καιρό που διάλεξε, όψη μου να με πιάσει. Ούτε να τρέξω δεν μπορώ, ούτε να κάνω στάση. Να δέσω το χειρόφρενο, να οδεύτω με βιάσει. Μελάνιαζα το σφίξιμο, μαρσάρω το κακό. Κρύος υδρότας μέλουσε, του κατορίζικο. Κρίσιμα δευτερόλεπτα, κάμπτουν το ηθικό. Μετά από δύσκολες στιγμές που μπόρεσα να αντέξω, στάθμευσα πανικόβλητος από ένα κούμπις έξω. Στην τουαλέτα όρμηξα, κόντευα να τα παίξω. Απότομα ξεντήθηκα, σαν να βγάζα τσιρότο. Κι ο κόλος μου φταρνίστηκε με ένα μεγάλο πρώτο. Σκέφτηκα πως αργότερα να παίξω ένα λόγο. Ύστερα λυτρωμένος πια από το αίσθημα του τρόμου, να εσκουπίσω έπρεπε το θυσμυρό κομπό. Μα δεν είχε κολό χαρτο γαμό το κερατό. Στην Παρσελώνα να καθουρίσω με στο μάτι του κυκλώνα. Θέλω να βάλω μια κολάρα. Θέλω τη Μόνικα πελούσι την κιθάρα. Θέλω Φεράρι, θέλω Μερσέντες. Θέλω Σουμάχερ να κλαρινέτες. Θέλω να πάω και στο φεγγάρι. Κι όταν γυρίζω να έχω πιο μακρύ κοβάρι. Θέλω να σπάσω ένα σπυράκι. Αν στα όνειρα το κουλαράκι. Θέλω να ρίξω μια κουράδα. Την πλανητάρχη την βαζολάδα. Θέλω τον κόσμο όλο να γυρίσω. Να βρω σοφούς να τους ρωτήσω. Φωτοδικής της γυναίκας που τι κάνει. Εγώ δεν κάνω ολόκληρο χαϊπάνι. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Θέλω και λίγα τροπάρια να ψάλω. Θέλω να κάνω την τώρα πανισμύρι. Ύστερα να κάνω χαράκι. Τα θέλω όλα, τι πλέον έχεις. Σαν τη δίκτυο τα θέλω να μου σκηνοθέτει. Να πάρουν όλοι
Όσκαρ και Γράμμις και έχω γραφείο σαν και σπαλάμι.